Βροχερό σκηνικό του καιρού δεν στάθηκε εμπόδιο και τους περισσότερους, οι οποίοι κατέβηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου για τη διενέργεια δωρεάν rapid test. Δεν πάβει να είναι αυτή η διπλή μετάλλαξη, όμικρον με δέλτα, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δέλτα επιθετική, όμικρον ήπια, ο Θεός βοηθάς. Rapid test, να προσέχουμε αποστάσεις. Ανησυχούμε με τα κρούσματα, είμαστε, παρόλο που είμαστε εμβολιασμένοι και με την τρίτη δόση, απλά με την ανησυχία αυτή που υπάρχει, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε συχνά πυκνά τεστ για να είμαστε διασφαλισμένοι όσο το δυνατόν γίνεται. Αν και η γνώμη μου είναι ότι θα κολλήσουμε όλοι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διείσδυση της νέας μετάλλαξης όμικρον, η οποία ευτυχώς δεν συνοδεύεται από νοσηρότητα έντονη. Είναι δίπλα μας. Θα το περάσουμε σχεδόν όλοι, θα το αγγίξουμε όλοι, θα μας αγγίξει όλους σχεδόν. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμβολιαστούμε. Από νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν ουρές τόσο στην πλατεία Ελευθερίας όσο και στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, με τους πολίτες να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας και λόγω της μετάλλαξης όμικρον. Ανησυχώ, ναι. Έχω και μικρά παιδιά. Αυτά εκεί πέρα τα φέρνω για να κάνουν το τεστ για το σχολείο αύριο, να είμαστε πιο σίγουροι. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να ακούμε τους ειδικούς. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχόμαστε καθημερινά, να παίρνουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορούμε να προφυλάσσουμε τους εαυτούς μας και το κοινωνικό περίγυρο. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό αυτή η πράξη των Ηρακλειωτών να προσέρχονται και να ελέγχουν τους εαυτούς τους. Το σταθερό σημείο της Αγίας Εκατερίνης μεταφέρεται σαν νέα έδρα στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα μας παρακολουθούν δύο οικίσκοι από τον Δήμο. Επίσης, ενισχύεται το σταθερό σημείο στον αύριο χώρο της 7ης ΥΠΕ. Από την Δευτέρα, τα σταθερά σημεία ελέγχου στον νομό Ηρακλείου ενισχύονται λόγω της αυξημένης προσέλευσης, ενώ στον όλο σχεδιασμό κομβικό ρόλο έπαιξε και το άνοιγμα των σχολείων. Ενισχύονται με δύο σημεία στο Δήμο Χερσονήσου. Κάθε Πέμπτη θα είναι στο ιατρείο το αγροτικό των Γουρνών, την πρώην Αμερικάνικη βάση, και κάθε Δευτέρα στον αύριο χώρο του Τόμι Χερσονήσου. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη επίσης στο Πολύκεντρο Μυρών. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στο Άιζομποξ έξω από την πλατεία του Δημαρχείου στο Γάζι. Βεβαίως ανησυχώ. Βεβαίως ανησυχώ και θα είναι πολύ καλό αυτό που κάνουν για να είναι περισσότερα τα σημεία που θα κάνουν τα τεστ. Αναγκαστικά. Όλοι έχουμε το φόβο, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν. Παρόλο που δεν έχουμε συμπτώματα. Απλώς εσείς προσέχετε, κάτι τακτικά φαντάζομαι. Ναι, εγώ έχω και τη μαμά μου η οποία μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο και χρειάζεται για να μπεις να είσαι. Αλλά πέρα από αυτό θέλω να είμαι και λίγο ασφαλής, όσο πιο ασφαλής γίνεται. Το δικό του μήνυμα στέλνει ο Παναγιώτης Μαματζάκης, ο οποίος δίνει διευκρινήσεις και σε σχέση με την έκδοση του πιστοποιητικού. Για να τυπώσουν θα πρέπει να περιμένουν 3 με 4 ώρες. Θα μπουν στο gov.gr για να πάρουν το πιστοποιητικό εφόσον τη δικαιούται.